όσον αφορά το πολιτικό αποτέλεσμα αυτής της εκλογής, θα ήθελα να κάνω δύο γενικότερα πολιτικά σχόλια. Το ένα πολιτικό σχόλιο έχει να κάνει με τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού που απλώνεται μπροστά μας. Φαίνεται πια ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πόλος εκείνος ο οποίος έρχεται στη χώρα να εκφράσει την κεντροαριστερά. Και αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον να το αποδεχτούμε, γιατί φαίνεται αδυσόπιτη πια η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος και θελκτικός, θα έλεγα, πόλος για τους πολίτες, στην άλλη πλευρά που είναι ασφαλώς η κεντροδεξία. Και αυτό το λέω με τα δεδομένα ότι αυτή τη στιγμή που όλοι στη χώρα θέλουν μια σταθερότητα, θα έλεγα ότι η σταθερότητα δεν είναι μόνο η σταθερότητα, η πανάκια για τον τόπο, το φάρμακο για τα προβλήματά μας. Εκείνο το οποίο έχει ειδικό ενδιαφέρον να δούμε είναι ποιο είναι εκείνο το σχέδιο το οποίο έχει να ξεδιπλώσει η επόμενη κυβέρνηση δίπλα στο μνημόνιο, γιατί όπως έχω πει κατ' επανάληψη, το μνημόνιο ασφαλώς και δεν είναι η λύση για τα προβλήματά μας. Το μνημόνιο είναι τα μέτρα της δημοσιονομικής μας προσαρμογής και από το γεγονός, εάν η επόμενη κυβέρνηση μπορέσει να εφαρμόσει ένα παράπλευρο πρόγραμμα δίπλα σε αυτό του μνημονίου, θα εξαρτηθεί και η ευημερία ή όχι των Ελλήνων συμπολιτών μας. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο πολιτικό σχόλιο που θα ήθελα να κάνω έχει να κάνει με όλη αυτή την εικονική πραγματικότητα που βέβαια για όλους εμάς που είμαστε δίπλα στους πολίτες ήταν εικονική πραγματικότητα εξ αρχής και μιλάω ασφαλώς για το μηντιακό κατεστημένο και για το κατεστημένο των δημοσκοπικών εταιριών και όλο αυτό το οποίο πολλές φορές οι πολίτες αναφέρονται ως σύστημα. Αυτό λοιπόν ήταν μια εικονική πραγματικότητα και θεωρώ ότι αυτό το οποίο καλώς εννοούμε ως σύστημα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του απέναντι στην ειλικρίνεια που επιδεικνύει κάθε φορά και το ρεαλισμό απέναντι στους πολίτες. Κυρία Τατούλη, αν κάποιος μελετήσει προσεκτικά την ομιλία σας στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της Νέας Δημοκρατίας, γραμμή-γραμμή, λέξη-λέξη, μπορεί να βγάλει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το μέλλον και της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη πιθανού συνεδρίου. Επιμένετε σε αυτά τα οποία έχετε πει στην ομιλία τη συγκεκριμένη, γιατί διαφοροποιείτε η δική σας σκέψη σε πάρα πολλά θέματα σε σχέση με την επίσημη γραμμή και την ιδεολογική της τωρινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Ιδεολογικά δεν μπορώ να πω ότι εκφράζομαι με διαφορετικό πρόσημο. Ιδεολογικά ασφαλώς και ταυτίζομαι με αυτό το οποίο η κεντροδεξία ανέκαθεν πρέσβευε. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις διάφορες διατυπώσεις, εκείνο το οποίο δεν θα ανεχθώ ασφαλώς από κανένα πολιτικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου, γιατί θεωρώ ότι θα το αδικούσα αν το αποδεχόμουν, δεν μπορούμε κάθε φορά να αναζητούμε τα αίτια της εκάστοτε ήττας, ούτε σε πρόσωπα, ούτε ασφαλώς σε επικοινωνιακές τακτικές. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα, μια πολιτική παράταξη, η οποία πρέπει να επαναποκτήσει και να επαναπροσδιορίσει την αξιοπιστία του απέναντι στους πολίτες. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να είναι αξιόπιστες οι προτάσεις στις οποίες αναφέρεσαι, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η αξιοπιστία των προσώπων. Όταν έχεις απέναντί σου αναξιόπιστους πολιτικούς, ακόμη και η πιο αξιόπιστη λύση φαντάζει αναξιόπιστη. Ασφαλώς και οι απόψεις μου είναι πολύ συγκεκριμένες. Δεν μεταβάλλονται στο πέρασμα του χρόνου. Και όπως το θυμάστε και πολύ καλά, από τότε έλεγα ότι με όποιο εκλογικό αποτέλεσμα, ο πολιτικός, είτε ο βουλευτής, είτε αυτός που πολιτεύεται, πρέπει να έχει μια συνεχή και απαρασάλευτη σχέση με τους πολίτες. Εγώ έχω πει εξ αρχής ότι εκείνο το οποίο καταρχήν με ενδιαφέρει είναι η Αρκαδία. Αύριο που είναι Δευτέρα, εμείς θα είμαστε πάλι εδώ για την Αρκαδία και τους Αρκάδες, με την όποια κυβέρνηση. Και ασφαλώς πρέπει να είμαστε και εξαιρετικά διεκδικητικοί, ξέρετε. Γιατί είναι μια περίοδος που ο καθένας που ασχολείται με τα κοινά πρέπει να διεκδικεί και να ξέρει και τον τρόπο με τον οποίο διεκδικεί. Δεν μας αρέσουν πια, δεν είμαστε και συνηθισμένοι εμείς οι αρκάδες σε εκείνους τους μίζερους τους βουλευτές που νομίζουν ότι κάνοντας 5-6 ερωτήσεις έχουν κάνει το καθήκον τους. Δεν συνάδει ο μισθός τους με αυτά τα πράγματα. Άμα δεν γνωρίζουν τα προβλήματα του τόπου και άμα δεν γνωρίζουν και πώς να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του τόπου, τότε δεν είναι και εξαιρετικά χρήσιμοι. Κυρία Τατούλη, τι νομίζετε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη γνώμη σας, έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσει τις δυνάμεις του και να είναι ένα μπετόν αρμέν παρόλο που είχε απώλειες από το Λαφαζάνι? Και συμπληρωματικά, ποια θα είναι η επόμενη μέρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και πάλι στο τιμόνι? Η μεγάλη διαπίστωση είναι αυτή που σας είπα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτήν την προσωπική οδύσσια που πέρασε φτάνει σήμερα σε ένα μετασχηματισμό, θα έλεγα. Είναι πια το αστικό κόμμα που εκφράζει την κεντροαριστερά στον τόπο. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν πρέπει να φεύγει καθόλου από το μυαλό μας.
Ασφαλώς και το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν αποφασίσει ότι θα εφαρμόσουν τα επισχεμένα, αλλά αυτή τη στιγμή και νομίζω με πάρα πολύ καλόπιστη διάθεση, δεν είμαι καθόλου βέβαιη για το αν διαθέτει το αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε κάθε περιοχή. Βεβαίως, εγώ σας σε προσωπικό επίπεδο είμαι απολύτως αποφασισμένη και με την επόμενη κυβέρνηση να είμαι σε μια απόλυτη σχέση προκειμένου να διεκδικώ πάντοτε αυτά τα οποία εγώ θεωρώ ότι η Αρκαδία πρέπει να κατακτήσει. Αυτό το οδικό χάρτη που εσείς προτείνετε και για τη Νέα Δημοκρατία θα τον καταθέσετε και στα αρμόδια όργανα ή τον ακούμε μέχρι σήμερα? Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον εκφράζεται και το αριστερά και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μελετήσουμε. Θα το μελετήσετε και στα όργανα, θα καταθέσετε προτάσεις εσείς ως Πατούδη? Γνωρίζετε πολύ καλά πως η συμμετοχή μου στα κομματικά όργανα είναι διαρκής και στην Πολιτική Επιτροπή ήμουν παρούσα. Και ασφαλώς εκτιμώ ότι θα ανοίξει πλέον ένας ευρύς διάλογος. Όχι τόσο σε επίπεδο αμφισβητήσεως των προσώπων. Για μένα, ξέρετε, τα ζητήματα δεν είναι ποτέ προσωπικά. Τα ζητήματα είναι αυστηρά πολιτικά. Το κατά πόσον μια παράταξη μπορεί να αναγεννά και να δημιουργεί ολοένα καινούργιες ιδέες, οι οποίες όμως να είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Ασφαλώς και οτιδήποτε λέω δημόσια το καταθέτω πρώτα στα κομματικά όργανα και αυτό πρόκειται να πράξω. Και να γνωρίζετε επίσης ότι οι συζητήσεις που κάνουμε εμείς, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει πάρα πολύ συχνά για δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία, στο πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας, ειλικρινά οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά δημοκρατικές και θα έλεγα ότι η στρατηγική η οποία ο κάθε νομός χαράζει είναι από όρια μιας συνισταμένης πολλών απόψεων. Κυρία Τατούλη, η Νέα Δημοκρατία στην Αρκαδία διεκδικούσε μια δεύτερη έδρα. Τι θεωρείτε ότι έφτεξε και μειώθηκε το ποσοστό της κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες όπως όλα δείχνουν? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα νέο πόλο της κεντροαριστεράς. Για όσους θυμόμαστε τα πολιτικά πράγματα στην Αρκαδία τις τελευταίες δεκαετίες, πάντοτε η πρωτιά ήταν ένα διακύβευμα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ κάποτε. Όταν λοιπόν έχουμε έναν νέο κεντροαριστερό πόλο, που συμφωνούμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία οφείλει να βρει πάρα πολύ γρήγορα την περπατησιά της, προκειμένου να γίνει εκείνος ο πόλος ο οποίος θα διαδεχτεί αυτή την κεντροαριστερά την επόμενη φορά στην πρωτοπορία. Νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα, η πολιτική ανάγνωση των πραγμάτων. Από την άλλη πλευρά, θα έλεγα, ξέρετε, ότι στην πολιτική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το προσωπικό πολιτικό απόθεμα του εκάστοτε ηγέτη, θα έλεγα, του ανθρώπου που φαίνεται μπροστά. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο διαφάνηκε είναι ότι το προσωπικό πολιτικό απόθεμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει εξαντληθεί και εκείνο το οποίο από την άλλη πλευρά εμείς πρέπει να στοιχίσουμε είναι μια αντίστοιχη έμπνευση, θα έλεγα.